Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που σας βλέπω. Σαλά. Είμαι Αντιγόνη Τζαπούρα, είμαι διευθύντρια της σχολής. Θα σας κάνω μια πολύ σύντομη παρουσίαση. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη για τα ακαδημαϊκά προγράμματα της σχολής. Και μετά θα δώσω το λόγο στον διευθυντή του αθλητικού τμήματος, τον κύριο Νεφτό Λάρκου, για να σας παρουσιάσει το αθλητικό κομμάτι του προγράμματος. Να απολογηθώ αν κάποιοι από εσάς ήταν στην προηγούμενη, στην μεγάλη την παρουσίαση, πριν μια εβδομάδα. Σας έχω περίεργη να ρωτήσω ποια από εσάς ήσασταν. Υπάρχουν και αυτοί που δεν ήταν. Απολογούμε, θα πρέπει να με υποστείτε σε μια πιο σύντομη εκδοχή της παρουσίασης για τα επόμενα 15 λεπτά. Λοιπόν, η παρουσίαση μου είναι χωρισμένη σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα σας δώσω γενικές πληροφορίες για το σχολείο μας. Και στο δεύτερο μέρος θα προσπαθήσω να σας παραθέσω όλους εκείνους τους λόγους για τους οποίους εμείς πιστεύουμε ότι το φόρουμ πρέπει να είναι η πρώτη σας επιλογή. Αναφερόμενοι στους τέσσερις τομείς, έτσι όπως τους βλέπετε, θα προσπαθήσω να εστιάσω σε εκείνα τα χαρακτηριστικά που εδώ στο σχολείο μας θεωρούμε ότι είναι μοναδικά, που θεωρούμε ότι μόνο εδώ στο φόρουμ προσφέρονται και πουθενά αλλού. Ξεκινώντας με τις γενικές πληροφορίες, θα ξεκινήσουμε τον τύπο του σχολείου μας. Το φόρουμ είναι εξατάξιον ελληνόφωνο σχολείο του ιδίου τύπου με τα δημόσια σχολεία μέσης εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει ότι το απολυτήριο του σχολείου μας έχει όλα τα πλεονεκτήματα των απολυτηρίων των δημόσιων σχολείων. Σημαίνει ότι είναι το απολυτήριο, το αναγνωρισμένο απολυτήριο, το οποίο προκύπτει μέσα από τη διαδικασία των Μαγκύπριων Εξετάσεων, φέρει τη σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και έχει υψηλό κύρος σε όλες τις χώρες του κόσμου, γιατί θεωρείται το εθνικό απολυτήριο της Κύπρου, αφού προκύπτει μέσα από το σύστημα των Μαγκύπριων Εξετάσεων. Αυτό το χαρακτηριστικό το έχουν τα δημόσια σχολεία, δεν το έχουν όμως τα αγγλόφωνα σχολεία. Και δεν το έχουν αφού το απολυτήριό τους δεν προκύπτει μέσα από τη διαδικασία των Μαγκύπριων Εξετάσεων. Θα δούμε και μετά, με πρακτικά παραδείγματα, την καθοριστική σημασία του απολυτήριου. Και επίσης, μέσα από τις Μαγκύπριες Εξετάσεις, οι μαθητές μας εξασφαλίζουν βαθμό πρόσβασης για τα πανεπιστήμια Κύπρου και Ελλάδας. Τώρα, ως προς το αναλυτικό μας πρόγραμμα. Ακολουθούμε το αναλυτικό πρόγραμμα όπως προτείνεται από το Υπουργείο Παιδείας. Με το οποίο το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να σας πω ότι έχουμε τις πολύ στενή σχέση. Όλοι οι καθηγητές μας εκμορφώνονται στα σεμινάρια του Υπουργείου Παιδείας. Οι μαθητές μας συμμετέχουν σε όλους τους μαθητικούς διαγωνισμούς. Δεχόμαστε επιθεωρήσεις από επιθεωρητές, από συμβούλους. Το θεωρούμε πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ακολουθούμε το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, γιατί αυτό το αναλυτικό είναι προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πατρίδας μας. Δεν είναι ένα αναλυτικό πρόγραμμα που είναι ξένο προς την κουλτούρα μας. Από την άλλη όμως, λόγω των επιπλέον περιόδων που έχουμε, εμπλουτίζουμε το πρόγραμμα μας με επιπλέον περιόδους για να διασφαλίσουμε ότι οι απόφοιτοι μας έχουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται για να πετύχουν. Όπως βλέπουμε εδώ, το ωράριο λειτουργίας μας είναι, ξεκινάμε την πρώτη περίοδο από τις 7.30 και τελειώνουμε στις 2.30. Έχουμε 10 επιπλέον περιόδους την εβδομάδα και αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι εμείς έχουμε 9 περιόδους την ημέρα έναντι των 7 όπως προβλέπετε από το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Για το αθλητικό τμήμα, μία μέρα υποχρεωτικά τα παιδιά έχουν και μία έξτρα περίοδο, οπότε μία μέρα θα σχολάνουν αντί 2,5, 3 και 10. Είναι πολλές ώρες τα παιδιά εδώ στο σχολείο μας, 7.30 μέχρι τις 2.30, πολλές οι ώρες. Όμως είναι σε έναν έτσι περιβάλλον ωραίο. Το σχολείο μας έχει πολύ ωραίες κτηριακές εγκαταστάσεις. Είναι ένα υπερσύγχρονο σχολείο. Έχουμε αίθουσες, εργαστήρια, πλήρως εξοπλισμένα. Και πιστεύουμε ότι αυτό το περιβάλλον αποτελεί έτσι ένα ωραίο περιβάλλον, ιδανικό για μάθηση. Όπως έχετε δει προηγουμένως, έχουμε 3 διαλύματα, τελειώνουμε στις 2.30. Γι' αυτό και η καντίνα μας λειτουργεί και ως εστιατόριο για τις οικογένειες που επιθυμούν τα παιδιά τους να γευματίζουν στο σχολείο. Τη διαχείριση την έχει η γνωστή αλυσίδα Γρηγόρης Μικρογεύματα, ταυτόχρονα όμως με τη δική μας παρέμβαση και με προτινόμενα γεύματα από διατροφολόγο, φροντίζουμε για την προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Ειδικά για τα παιδιά του αθλητικού, θα σας πει τον εαυτό σε λίγο. Προσπαρέχεται δυνατότητα και προγεύματος και γεύματος, το οποίο έχει ετοιμαστεί κατάλληλα από την αθλητική διατροφολόγο. Στολή. Θεωρούμε ότι η ύπαρξη της στολής είναι πολύ σημαντική.
τόσο για πρακτικούς λόγους, δηλαδή εξοικονομεί χρόνο το πρωί, δεν χρειάζεται να επιλέγεις ρούχα, δεν υπάρχει οικονομικός ανταγωνισμός μεταξύ των μαθητών, αλλά πιστεύουμε και στη φιλοσοφία πίσω από τη στολή, η οποία προάγει την ομοιομορφία, την ευπρεπή μαθητική εμφάνιση και το αίσθημα που ανήκει στη μαθητική κοινότητα. Ως προς το μεταφορικό μέσο, προς και από το σχολείο, υπάρχουν δύο επιλογές, εάν εσείς οι γονείς δεν μπορείτε να το αναλάβετε. Υπάρχει επιλογή των ιδιωτικών εταιριών λεωφορείων, από τις οποίες ενοικιάζουμε υπηρεσίες, είναι από πόρτα σε πόρτα, υπάρχει κόμιστρο. Και υπάρχει και άλλη επιλογή, η επιλογή της δημόσιας συγκοινωνίας, τα λεωφορεία της ΟΣΕΛ και τις μαθητικές διαδρομές, που παίρνουν τους μαθητές από την κοντινότερη στο σπίτι του στάση. Υπάρχει και εδώ κόμιστρο, αλλά μαζί με τη μαθητική ταυτότητα, το κόμιστρο αυτό είναι πολύ χαμηλό, είναι γύρω στα 10 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, και αφού έχουμε ολοκληρώσει με τις γενικές πληροφορίες, συνεχίζουμε με το σημαντικότερο, το γιατί στο φόρο. Σίγουρα, η αποφάση που καλείστε να πάρετε αυτόν τον καιρό είναι πάρα πολύ σημαντική. Είστε ενώπιον πολλών διλημάτων, ζυγίζετε τα θετικά, τα αρνητικά, κάθε επιλογή που έχετε. Δεν είναι εύκολη απόφαση. Σήμερα θα προσπαθήσω να διευκολύνω αυτή την απόφαση σας με το να εστιαστώ στα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα του σχολείου μας έναντι των υπόλοιπων επιλογών σας για αφήτηση στη μέση εκπαίδευση. Αυτό μπορεί να είναι δημόσιο σχολείο, μπορεί να είναι άλλο ιδιωτικό αγγλόφωνο σχολείο. Θα αναλύσω μόνο τα χαρακτηριστικά εκείνα που εφαρμόζονται μόνο εδώ στο σχολείο μας. Δεν θα σας μιλήσω για τα γενικά προγράμματα του φόρου. Μόνο θα εμβαθύνω στα πλεονεκτήματα που θεωρούμε ότι έχουμε εμείς. Δεν υπάρχουν σε κανένα άλλο σχολείο και που πιστεύουμε ότι τελικά είναι και αυτά που μας διαφοροποιούν. Θα σας παρουσιάσω αυτά τα πλεονεκτήματα σε τέσσερις τομείς: την ακαδημαϊκή ποιότητα, πολλαπλές επιλογές σπουδών, ανάπτυξη τεχνητών και χαρισμάτων και ατομική προσέγγιση με έμφαση στο συναισθηματικό τομέα. Ξεκινώ με την ακαδημαϊκή ποιότητα και θέλω εδώ να κάνω έτσι μια παρένθεση. Πολλές φορές υπάρχει μια εσφαλμένη εντύπωση στο μυαλό κάποιου, η οποία θέλει τους μαθητές οι οποίοι ασχολούνται με τον αθλητισμό να το κάνουν αυτό και δεν είναι ανάγκη να πιέζονται πάρα πολύ στον ακαδημαϊκό τομέα. Εμείς διαφωνούμε. Στηρίζουμε πάρα πολύ τον αθλητισμό και μακάρι όλα τα παιδιά να ασχολούνται με τόσο υγιείς έτσι ενασχολήσεις. Είναι ένας τρόπος ζωής ο οποίος προωθούμε. Αφετέρου όμως, ο πρωταθλητισμός είναι κάτι, ο αθλητισμός είναι κάτι εφήμερο. Οπότε πρέπει να δώσουμε στα παιδιά εκείνα τα εφόδια, τα οποία όταν κλείσει ο κύκλος του αθλητισμού, να μπορούν να έχουν την ποιότητα ζωής που θέλουν να έχουν και εκείνοι και οι οικογένειές τους. Οπότε ξεκινώντας με αυτόν τον τομέα της ακαδημαϊκής ποιότητας, ξεκινώ με τις διαφορές μας. Είμαστε το μοναδικό σχολείο στην Κύπρο που με την έναρξη της σχολικής χρονιάς οι μαθητές μας παρακάθονται σε ψυχομετρικά τεστ. Αυτά τα τεστ είναι επιστημονικά διαγνωστικά εργαλεία για διάγνωση της ικανότητας του κάθε μαθητή στα βασικά πεδία νοημοσύνης, όπως λογικό-μαθηματική, γλωσσική, οπτική, χωρική, δημιουργική, καθώς και δεξιότητες σκέψης, ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση, κριτική σκέψη. Τα τεστ αυτά επαναλαμβάνονται, και αυτό είναι το σημαντικό, κατά τη διάρκεια της χρονιάς για σκοπούς αξιολόγησης και για να μπορέσει να διαφανεί η εξέλιξη του κάθε μαθητή. Αυτά τα διαγνωστικά μας δίνουν πολύ σημαντικές πληροφορίες, όπως είπαμε για την εξέλιξη του κάθε μαθητή κατά τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά πέραν τούτου αυτές οι πληροφορίες είναι σημαντικές και για τις αποφάσεις σχετικά που καλείται ο μαθητής να λάβει σχετικά με το ακαδημαϊκό του μέλλον και την επιλογή των σπουδών του. Διαφαίνεται που είναι η κλίση του και που έχει έτσι συγκεκριμένες δεξιότητες. Επίσης, θεωρούμε ότι τρία μαθήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά για λόγους που νομίζω δεν χρειάζεται να αναλύσω. Είναι τα νέα ελληνικά, τα μαθηματικά, τα αγγλικά και θα σταθώ σε αυτά τα τρία μαθήματα. Στα νέα ελληνικά δίνουμε επιπλέον περιόδους για ιδιαίτερη έμφαση στην κατάκτηση της ελληνικής γλώσσας. Όπως βλέπετε στη διαφάνεια αυτή, δίνουμε δύο επιπλέον περιόδους την εβδομάδα. Η μία είναι σε πρωινό χρόνο και η άλλη είναι στην ώρα που σας είπα, από τις 2.30 μέχρι τις 3 και 10. Και αυτές οι επιπλέον περίοδοι αξιοποιούνται για κατανόηση και εμπλουτισμό λεξιλογίου, για παραγωγή λόγου, η ανάγνωση και ανάλυση τεσσάρων σε 6 λογοτεχνικών βιβλίων ετησίως. Προετοιμάζουμε τα παιδιά για διαγωνισμούς γλώσσας. Και ο λόγος που έτσι δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα νέα ελληνικά, επειδή
Για εμάς, η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί θεμελιώδες εφόδιο για την επιτυχημένη πορεία των μαθητών μας στη μελλοντική του ζωή. Είναι η γλώσσα μας και είναι θεμελιώδες εφόδιο που πρέπει να έχουμε. Ήδη τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα που έχω εδώ στη διαφάνεια είναι από το διαγωνισμό Αγκουρού στα νέα ελληνικά, ένας παγκύπριος διαγωνισμός, πολύ σημαντικός. Και όπως βλέπετε εδώ, έχουν δοθεί 18 βραβεία πανκύπρια για τον γυμνασιακό κύκλο. Από τα 18 βραβεία που έχουν δοθεί πανκύπρια, τα 9 είναι σε μαθητές του σχολείου μας. Δηλαδή το 50% των πανκύπριων βραβείων το έχουν πάρει μαθητές δικοί μας. Άρα σημαίνει ότι οι μηχανισμοί αυτοί που σας είπα, ο τρόπος που δουλεύουμε στα νέα ελληνικά, είναι αποτελεσματικός. Στα μαθηματικά έχουμε και εδώ μια επιπλέον περίοδο τη εβδομάδα, όπου γίνεται εμπλουτισμός του μαθήματος του μαθηματικών, άλλο ένα σημαντικό μάθημα. Και επίσης οι μαθητές μας μπορούν να συμμετέχουν και σε απογευματινό τμήμα, το οποίο προετοιμάζει τους μαθητές για να συμμετέχουν σε σημαντικούς μαθηματικούς διαγωνισμούς. Στην πορεία της ζωής τους θα έρχονται συνέχεια αντιμέτωποι με τη διαδικασία των εξετάσεων των διαγωνισμών και πρέπει να εξοικειωθούν μαζί με αυτή τη διαδικασία και να έχουν εμπειρίες επιτυχίας και σε αυτόν τον τομέα. Πάλι τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα, μαθηματική σκυταλοδρομία, όλα τα δημόσια σχεδόν και όλα τα ιδιωτικά σχολεία. Αν δείτε, εκτός από την τιμητική θέση που πήραμε 13 στους 80, η πρώτη τάξη μας, στην οποία έχει εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα από το οποίο σας παρουσιάζω σήμερα τις διαφορές μας, πώς διαφοροποιούμαστε από τα άλλα σχολεία, το πρόγραμμα αξιοποίησης χαρισμάτων και αναπτύξης νοημοσύνης. Αν δείτε, η πρώτη τάξη είναι η μοναδική, είναι το σχολείο που είναι ανάμεσα στα τρία σχολεία πανκύπρια μόνο, τρία σχολεία στα 80, που έχουν πάρει το μέγιστο της βαθμολογίας, 10 στα 10. Θα σας είπα και για τα νέα ελληνικά, η επιτυχία όπως φαίνεται και στα μαθηματικά. Τώρα, στα αγγλικά άλλο ένα σημαντικό μάθημα και για το βιογραφικό και για τη μελλοντική έτσι, επαγγελματική τους πορεία. Τα αγγλικά είναι ενισχυμένο μάθημα σε όλες τις τάξεις. Διδάσκεται 6 περιόδους την εβδομάδα και επειδή τα παιδιά λόγω του ότι στο δημοτικό πηγαίνουν φροντιστήριο αγγλικών, έρχονται στο σχολείο μας έχοντας διαφορετικές βάσεις ο καθένας στα αγγλικά. Έτσι, με την εισδοχή του στο σχολείο, οι μαθητές παρακάθονται σε διαγνωστικό δοκίμιο, placement test, και τοποθετούνται σε τμήματα διαφορετικών επιπέδων, τα οποία οδηγούν στις εξετάσεις του Cambridge. Συνήθως, στην πρώτη γυμνασίου ξεκινούμε με τα επίπεδα Flyers, TED και PET, που είναι αντίστοιχα με το 4, 5, 6, και αναλόγως του επίπεδου στο οποίο θα ενταχθούν, τότε θα πάρουν το GC του, το IGC του στα αγγλικά και στην πρώτη ηλικία και στη δεύτερη ηλικία. Με τα τμήματα διαφορετικών ταχυτήτων δεν αδικείται κανένα παιδί. Ούτε μπαίνει σε τμήμα που είναι πολύ δύσκολο για εκείνο, ούτε μπαίνει τμήμα το οποίο το έχει ήδη επαναλάβει. Μπαίνει ακριβώς σε εκείνο το τμήμα που πρέπει να συνεχίσει για να πάρει το εξωτερικό δίπλωμα των εξετάσεων του που ακολουθεί από αυτό που ήδη έχει. Μια άλλη προοπτική για το σχολείο μας είναι η διδασκαλία και πραγματοποίηση των projects και ερευνών από την πρώτη γυμνασίου. Πολύ συχνά ακούμε από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, από διάφορους ακαδημαϊκούς, ότι ο Κύπριος φοιτητής υστερεί σε θέματα έρευνας. Αυτή όμως είναι μια δεξιότητα η οποία πρέπει να καλλιεργηθεί από μικρή ηλικία. Γι' αυτό και εμείς εδώ στο φόρουμ διδάσκουμε το μάθημα αυτό από την πρώτη γυμνασίου και διδάσκουμε τους μαθητές μας τις δεξιότητες εκείνες που χρειάζονται για να εκμονήσουν μια έρευνα. Το σημαντικό είναι ότι τα αποτελέσματα της έρευνας ή του project τους τα παρουσιάζουν είτε στο ετήσιο ακαδημαϊκό φεστιβάλ που διοργανώνουμε, είτε μπροστά από τους συμμαθητές και καθηγητές τους. Όλοι οι μαθητές το κάνουν αυτό. Όλοι θα κρατήσουν από αυτή τη διαδικασία. Αυτή η εμπειρία είναι πολύ σημαντική. Αφού με αυτή την εμπειρία οι μαθητές αποκτούν δεξιότητες που θα χρειαστούν στη φοιτητική του ζωή και φυσικά εμπειρίες παρουσίασης μπροστά από κοινό. Ένα από τα μαθήματα τα οποία προσθέσαμε στο αναλυτικό μας και είναι πολύ σημαντικό και το διδάσκονται συστηματικά, τα παιδιά είναι το μάθημα της κριτικής σκέψης. Η κριτική σκέψη είναι και αυτό μια δεξιότητα η οποία πρέπει να καλλιεργηθεί από νωρίς στα παιδιά. Είναι ένα στόχο τον οποίο έθεσε και το Υπουργείο Παιδείας, όμως δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα το οποίο να υλοποιεί το στόχο αυτό. Και όπως ανέφερα για την προηγούμενη παρουσίαση που είχαμε, κάθε χρόνο με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τις φαγητές εξετάσεις θα έχουμε συζητήσεις γύρω από αυτό το θέμα, γιατί η μέση όρη των μαθημάτων, των μαθητών στις φαγητές εξετάσεις είναι χαμηλή, γιατί στα ελληνικό μέσος όρος
το μάγειρο εξετάσεων είναι 8 στα 20, γιατί στα μαθηματικά είναι 7,5 στα 20, 9 στα 20. Πιστεύουμε ότι ο λόγος είναι ότι η θεματοθέτηση και οι επιθεωρητές, ειδικά τα τελευταία χρόνια, φτιάχνουν τα εξεταστικά δοκιμία με τέτοιον τρόπο, ώστε να εξετάζουν και την κριτική σκέψη των μαθητών. Αυτό είναι καλό. Όμως το κακό, είναι κρίμα για τους μαθητές, είναι ότι τόσα χρόνια στα σχολεία, 6 χρόνια στο δημοτικό και 6 χρόνια στο γυμνάσιο Λύκειο, το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν τους προετοιμάζει, δεν τους καλλιεργεί αυτές τις δεξιότητες. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να αναπτύξουμε την κριτική σκέψη νωρίς. Μια άλλη καινοτομία είναι η διδασκαλία δεξιοτήτων μελέτης, τα study skills. Πολύ συχνά εσείς ερχόμενοι εδώ στο σχολείο, μας εκφράζετε τους προβληματισμούς σας, ότι δεν είστε σίγουροι αν τα παιδιά σας ξέρουν πώς να διαβάζουν. Και διαρωτάστε, ξέρουν να διαβάζουν σωστά, στο σπίτι τα ξέρει, έρχεται στο διαγώνισμα, δεν γράφει πολύ καλά. Οπότε και εμείς, επειδή πραγματικά πιστεύουμε ότι το να ξέρεις πώς να διαβάζεις σωστά είναι πολύ σημαντικό, οι μαθητές μας διδάσκουν συστηματικά δεξιότητες μελέτης, όπως καταγραφή σημειώσεων, πώς να διαχειρίζονται τον χρόνο τους για την ομαδική συνεργασία, πώς να προγραμματίζουν τα μαθήματα και τις δραστηριότητες τους, προετοιμασία για διαγωνίσματα και εξετάσεις. Όλες αυτές οι δεξιότητες είναι καθοριστικές όχι μόνο για τη μαθητική, αλλά και για τη φοιτητική και για την επαγγελματική του ζωή. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι από την πρώτη ηλικία έχουμε πολύ μικρό αριθμό μαθητών στα τμήματα ομάδων προσανατολισμού. Είναι μέχρι 16 μαθητές τα εξεταζόμενα μαθήματα στις πανκύπριες εξετάσεις. Εδώ ίσως αξίζει να σημειώσω ότι στο δημόσιο σχολείο ο ελάχιστος αριθμός για να δημιουργηθεί τμήμα κατεύθυνσης είναι το 15. Αριθμός ο οποίος μπορεί να φτάσει μέχρι το 25. Στο δικό μας σχολείο το μέγιστο είναι το 16. Γι' αυτό τα περισσότερα τμήματα μας είναι το 8, το 10, το 12 άτομα. Πολύ σημαντικό για τα τμήματα του Λυκείου. Ολοκληρώνοντας με την ακαδημαϊκή ιδιότητα, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στους καθηγητές μας, οι οποίοι είναι ο πυρήνας της ακαδημαϊκής επιτυχίας και είναι και αυτοί που υλοποιούν όλα όσα ανέφερα. Πολλοί καθηγητές μας είναι αυστηρά επιλεγμένοι και για να είναι στο σχολείο μας έχουν αποδείξει την επιτυχία τους, τόσο στην επαγγελματική τους κατάκτηση, όσο και στην παιδαγωγική τους προσέγγιση. Εκτός από τις επιμορφώσεις που προσφέρονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού που σας ανέφερα και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, οι καθηγητές του δικού μας σχολείου επιμορφώνονται σε συστηματική βάση από το Διευθυντή Προγράμματος Αναπτύξης Νοημοσύνης, τον Δόκτωρ Σοκράτη Χρήστη, ο οποίος έχει εξειδίκευση και διδακτορικό τίτλο στην εκπαίδευση χαρισματικών παιδιών, και ο οποίος λειτουργεί και ως ακαδημαϊκός σύμβουλος για τους καθηγητές, αφού οργανώνουν μαζί τόσο τα καθημερινά μαθήματα, όσο και τον μακροχρόνιο σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος. Πιστεύουμε ότι όλα αυτά που σας ανέφερα, είναι έτσι καινοτομίες για την κυπριακή εκπαίδευση. Πιστεύουμε ότι είναι τόσο ολοκληρωμένο το πρόγραμμα αυτό ως προς τον ακαδημαϊκό τομέα. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών μας μπορούν να φτάσουν στο μέγιστο των κοινωνικών τους χωρίς καθόλου φροντιστήρια. Αυτά τα οποία ανέφερα τώρα δεν μπορεί κανένα φροντιστήριο να τα προσφέρει. Και είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά τα δικά σας, οι οποίοι είναι αθλητές και για τα οποία να απελευθερωθεί χρόνος από τα απογεύματά τους είναι πολύ σημαντικό για να μπορούν έτσι να πηγαίνουν και στις προπονήσεις τους. Στις προπονήσεις τους ουσιαστικά, αλλά και να μην δυσκολεύονται και στον ακαδημαϊκό τομέα. Πολλαπλές επιλογές σπουδών. Ένα άλλο μοναδικό χαρακτηριστικό του σχολείου μας είναι οι πολλαπλές επιλογές που έχουν οι απόφοιτοι μας για τις σπουδές τους. Και αυτό είναι κάτι που καθιστά το σχολείο μας μια πολύ έτσι καινοτόμο και σύγχρονη επιλογή στον χώρο της κυπριακής εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει για τον εξής λόγο. Όπως είπαμε, χωρίς φροντιστήρια καθόλου, αν και ελληνόφωνο σχολείο, οι μαθητές μας αποφυτώντας από το σχολείο μας έχουν πρόσβαση σε σημαντικά διπλώματα εξωτερικών εξετάσεων. Αποφυτώντας μπορούν να έχουν το HCSE και το IELTS στα αγγλικά, το ECGL στην πληροφορική, DELF γαλλικό, SHIELDS για τους μαθητές που επιλέγουν για τελικό μάθημα κατεύθυνσης. Και μέχρι 2 GCA levels, τα οποία θα ολοκληρώνονται μέχρι τη Δευτέρα Λυκείου, ούτως ώστε στην Τρίτη Λυκείου να μπορεί να δοθεί έμφαση στο απολυτήριο. Όταν βλέπουμε ότι οι μαθητές μας είναι μοναδικοί μαθητές στην Κύπρο που έχουν ταυτόχρονη εμπειρία και των δύο εκπαιδευτικών συστημάτων της χώρας μας, και της δημόσιας αλλά και της ιδιωτικής αγγλόφωνης εκπαίδευσης. Όπως βλέπετε στην αριστερή στήλη, λόγω του ότι είμαστε σχολείο του ιδίου τύπου και ακολουθούμε το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας,
Οι μαθητές μας συμμετέχουν στις πανκύπριες εξετάσεις, μέσα από τις οποίες εξασφαλίζουν βαθμό πρόσβασης για τα Παλαιστίνια, Κύπρου και Ελλάδας και το απολυτήριο για το οποίο σας έχω μιλήσει και το οποίο αποτελεί το βασικό εισιτήριο για εισδοχή στα πιο αξιόλογα πανεπιστήμια όλων των χωρών του εξωτερικού. Ταυτόχρονα όμως, όπως βλέπετε στη δεξιά στήλη, με τις επιπλέον περιόδους που έχουμε και την προετοιμασία των μαθητών μας για εξωτερικές εξετάσεις και ιδιαίτερα με το IGCSE και τα E-Level, μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού. Οπότε βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο ότι το Φόρουμ είναι το μοναδικό σχολείο στην Κύπρο που παντρεύει, συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του δημόσιου σχολείου με τα πλεονεκτήματα των ιδιωτικών αγγλόφωνων σχολείων. Με αυτόν τον τρόπο είναι όλες οι πόρτες ανοιχτές για τους αποφοιτητές μας. Όπου θέλουν να σπουδάσουν μπορούν να το πράξουν. Και για να το δούμε αυτό με πρακτικά παραδείγματα, θα ήθελα να σταθούμε λίγο στην επόμενη διαφάνεια. Γερμανία και Ολλανδία είναι δύο χώρες οι οποίες έχουν πολύ χαμηλά διδάχτρα. Η Ιταλία έχει μηδενικά διδάχτρα. Στη Σκωτία είναι επιδοτούμενα τα διδάχτρα από το κράτος. Για αυτούς τους λόγους, τα τελευταία χρόνια και με την αύξηση των διδάχτρων στην Αγγλία, υπάρχει μια αυξανόμενη τάση για να φοιτήσουν μαθητές σε αυτές τις χώρες. Και όπως βλέπετε, σε αυτές τις χώρες, ακόμα και στις πιο απαιτητικές σχολές που είναι ιατρική, ο βασικός όρος εισδοχής είναι το απολυτήριο. Το απολυτήριο, το εθνικό απολυτήριο όμως. Και στη Γερμανία και στην Ολλανδία και στην Ιταλία και στη Σκωτία. Ο βασικός όρος εισδοχής είναι το απολυτήριο. Και αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αν πάρουμε την Αγγλία όμως, υπάρχουν 150 πανεπιστήμια. Όσο πιο ψηλά ανεβαίνει στην γενική κατάταξη, τόσο πιο πολύ ανεβαίνουν οι απαιτήσεις. Αν θεωρήσουμε από το 40 και πάνω είναι πολύ αξιόλογα πανεπιστήμια, πάρα πολλά από αυτά και αυτά θέλουν μόνο το απολυτήριο και το IGCSE στα αγγλικά. Αν θέλουμε να διεκδικήσουμε θέση όμως στα 10 πρώτα, και θα πάρω τα δύο πρώτα, το Oxford και το Cambridge, λένε αυτά. Εάν έχεις απολυτήριο, αναγνωρισμένο απολυτήριο, με 19 και πάνω, τότε με μόνο 2 A-levels, δεδομένου ότι είναι με A, μπορείς να μπεις σε αυτό το πανεπιστήμιο. Τώρα θα ήθελα να σταθώ λίγο στον τομέα της ανάπτυξης δεξιοτήτων και χαρισμάτων. Είμαστε, όπως σας είχα πει, το μοναδικό σχολείο στο οποίο γίνεται αρχική και ενδιάμεση διάγνωση των ικανοτήτων των μαθητών στα διάφορα πεδία νοημοσύνης. Επίσης, για τα projects που σας έχω μιλήσει, τα θέματα για αυτά τα projects και την έρευνα επιλέγονται από τους ίδιους τους μαθητές. Έτσι τους δίνεται η ευκαιρία ενασχόλησης και διερεύνησης των γνώσεών τους σε κάτι το οποίο τους ενδιαφέρει. Το οποίο μετέπειτα θα παρουσιάσουμε και στο κοινό. Ένας άλλος πολύ ενδιαφέρον και πρωτότυπος θεσμός που εφαρμόζουμε είναι αυτός των Open Electives. Μία φορά το μήνα, οι μαθητές μας συμμετέχουν σε σεμινάρια, στα οποία διακεκριμένοι επαγγελματίες παρουσιάζουν διάφορα επαγγέλματα, όπως αυτό του γιατρού, του επιχειρηματία, του νομικού, του ψυχολόγου και άλλα. Και επίσης παρουσιάζουν και επιστήμες, όπως επιστήμη του αθλητισμού, φιλοσοφία, μαχητικές τέχνες, αρχιτεκτονική κήπου. Αυτά τα θέματα δεν καλύπτονται από κανένα αναλυτικό πρόγραμμα. Γι' αυτό το Open Electives είναι ένας τρόπος με τον οποίο διευρύνονται οι γενικές τους γνώσεις στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα. Και το σημαντικότερο είναι ότι αυτές τις γνώσεις μπορούμε να τις συνδέσουμε με επιλογές επαγγελμάτων. Είναι πολύ σημαντικό να έρθουμε σε επαφή και με θέματα τα οποία δεν καλύπτονται από κάποιο αναλυτικό πρόγραμμα. Επιπλέον, στο σχολείο μας λειτουργούν εκτός από τους κλασσικούς ομίλους που υπάρχουν και σε άλλα σχολεία, χορό, μουσική, θέατρο, τραγούδι, τους έχουμε για αυτούς. Δραστηριότητες και όμιλοι που δεν μπορεί ένας μαθητής να βρει εύκολα είτε σε σχολείο είτε σε φροντιστήριο. Παραδείγματος χάρη, όμιλος ρομποτικής, όμιλος εντζίνων, γκράφιτι, landscaping, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων, κάνουν debates. Αυτά είναι πολύ εξειδικευμένα θέματα και πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέροντα που δεν μπορεί εύκολα κάποιος να τα βρει σε επίπεδο σχολείου φροντιστήριου. Επίσης, στο σχολείο μας λειτουργεί ένας πολύ ωραίος θεσμός, ο θεσμός του μέντορα καθηγητή. Ο κάθε μαθητής μας έχει τον δικό του μέντορα, ο οποίος στοχεύει στην ατομική προσέγγιση του μαθητή, τον συμβουλεύει, τον στηρίζει, τον καθοδηγεί. Ο μέντορας αντλεί πληροφορίες από τους διδάσκοντες καθηγητές, από τη σύμβουλό μας, από τον ίδιο τον μαθητή, από την οικογένεια και επικοινωνεί στα αυτά χρονικά διαστήματα με τους γονείς. Λειτουργεί δηλαδή ως συνδετικός τρίχος μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα τέτοιο άτομο. Ως προς το Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής,
Μπορώ να πω ότι η βοήθεια που προσφέρει στους μαθητές μας είναι πολύ ουσιαστική και πολύ μεγάλη. Έχουμε μια εξαιρετική σύμβουλο, την κυρία Κική Μαυρομάτη, που είναι δίπλα στους μαθητές μας, τους στηρίζει ψυχολογικά, τους καθοδηγεί σε θέματα που αφορούν τις σπουδές τους. Και αυτή η επαγγελματική καθοδήγηση περιλαμβάνει προσωπικές συναντήσεις με τους μαθητές, με εσάς τους γονείς, με τους καθηγητές, αξιολόγηση του προφίλ του μαθητή για σκοπούς επιλογής κλάδου σπουδών, διενεργούμε ένα τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων, το Horizon, που έτσι είναι ένα πολύ ωραίο εργαλείο για την ανιχνεύση των κλήσεων και των ενδιαφερόντων του μαθητή. Τους καθοδηγεί σε συμπρόσεις του Μηχάνου Γραφικού Δελτίου για τα Πανεπιστήμια Κύπρου και Ελλάδας, διεκπαιρώνει τη διαδικασία του UCAS για εισδοχή στα Πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας και βοηθά στη διαδικασία των ειδήσεων για άλλες χώρες του εξωτερικού. Αυτές τις υπηρεσίες, βεβαίως, κάποιος μπορεί να τις βρει και εκτός σχολείου. Εκτός όμως από ότι στοιχίζουν αρκετά, κανένας εξωτερικός σύμβουλος που δεν γνωρίζει τον μαθητή δεν μπορεί να κάνει αυτή τη διαδικασία, να τη συμμετώσει, να αγάπη και τόσο στοχευμένα, όπως την κάνουμε εμείς, όπως την κάνει η Κική, που γνωρίζει επακριβώς τον κάθε μαθητή. Είναι πολύ επιτυχημένες όλες οι αιτήσεις. Η διαδικασία των αιτήσεων, ειδικά στην Αγγλία, έχει γίνει να το λέω ότι τόσα χρόνια είναι 100% επιτυχία, θετικές απαντήσεις όλες. Επίσης, ένας από τους βασικούς μας στόχους είναι η ανάπτυξη της διαπροσωπικής και αντιπροσωπικής νοημοσύνης των μαθητών μας. Τρεις φορές το χρόνο οι μαθητές μας συμμετέχουν σε βιωματικά εργαστήρια από επαγγελματίες ψυχολόγους, με βασικό στόχο την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης, αυτοεκτίμησης αλλά και της ενσυναίσθησης. Επιπλέον, έχουμε εμπλουτίσει το αναλυτικό πρόγραμμα κάποιων μαθημάτων, όπως τα θρησκευτικά, κριτική και οικονομία, με στόχο να γνωρίσουν οι μαθητές τα διάφορα συναισθήματα και να βελτιώσουν τη διαχείρισή τους. Τελειώνοντας την παρουσίασή μου, θα ήθελα να σας πω και πάλι ότι προσπάθησα να σταθώ στα χαρακτηριστικά εκείνων του σχολείου μας, τα οποία θεωρούμε μοναδικά και δίνονται σε όλους τους μαθητές μας. Είτε είναι μαθητές ενός κανονικού τμήματος, είτε είναι μαθητές του αθλητικού τμήματος. Η προσπάθεια που γίνεται εδώ στο φόρουμ, την οποία προσπάθησα να σας μεταφέρω, είναι συνορισμένη προσπάθεια. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι προσπαθούν για να πετύχουμε αυτά που σας είπα. Γίνεται με επαγγελματισμό. Το έχουμε ψάξει πολύ. Όσα σας έχω πει είναι βασισμένα σε επιστημονικό θεωρητικό υπόβαθρο. Είναι βασισμένα σε επιτυχημένες εκπαιδευτικές πρακτικές προηγουμένων εκπαιδευτικά χωρών. Και έχουν ένα στόχο. Το μέγιστο ακαδημαϊκό αποτέλεσμα για τον κάθε μαθητή μας και χωριστά. Και είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι ο κάθε μαθητής θα φτάσει με αυτόν τον τρόπο στο μέγιστο εκείνο που μπορεί. Θεωρώ ότι και εσείς, αγωνείς που είστε, αυτό θέλετε. Και συγκεκριμένα εσείς που είστε γονείς παιδιών που ασχολούνται με τον αθλητισμό, το θέλετε αυτό σε συνδυασμό παράλληλα με επαγγελματική αθλητική ενίσχυση. Οπότε εγώ έχω ολοκληρώσει για ακαδημαϊκό έτσι, κομμάτι της παρουσίασης. Σας έχω πει το στόχο ποιος είναι. Τα παιδιά σας να ασχοληθούν με εκείνο που αγαπούν, έτσι πιο επαγγελματικά, με πρωινές προπονήσεις, αλλά ταυτόχρονα να μην στερούν σε τίποτα από το ακαδημαϊκό κομμάτι του σχολείου μας. Γιατί είναι εφόδια τα οποία πρέπει να έχουν για τη μελλοντική του ζωή. Πριν δώσω το λόγο στον